αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά Αφή Τσιρόνα. Υδροκοπή, στράντζα, ψαλίδι, σίδερα, λαμαρίνες, ίνοξ, διάτρητα, κοπή, λέιζερ. Νέα κημητήρια, οδό Προσθέρμης με τηλέφωνο 231-0-307-547, Αφή Τσιρόνα. Αγώνας κυπέλλου. Κύπελλο στην πρώτη φάση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Τοπικό ντέρμπι εδώ στην Πηλαία. ΑΕ Πηλαίας εναντίον Εθνικού Πηλαίας. Στο χόρτο της Πηλαίας εδώ. Βρέθηκαν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες. Κληρώθηκαν να παίξουν μεταξύ τους στο θεσμό του κυπέλλου της ΕΠΣΗΜΕ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πρώτη φάση. Διαιτητής ο κύριος Παπαδόπουλος Γιώργος. Οι δύο ομάδες απέναντι στους φιλάθλους με τους δύο τερματοφύλακες Αναστασιάδη Παλαμά και τα υπόλοιπα παιδιά και βεβαίως και με παιδιά των Ακαδημιών από πλευράς των γηπεδούχων, τυπικά γηπεδούχων της ΑΕ Πηλαίας, με τις κίτρινες φανέλες η ΑΕ Πηλαίας, με την άσπρη στολή η ομάδα του Εθνικού Πηλαίας και βεβαίως όλοι θα απολαύσουν ένα ντέρμπι, τοπικό ντέρμπι των ομάδων της Πηλαίας. Τσοκογιάννης έβγαλε, βγήκε εκεί δυνατά ο Αυγίδης. Για να δούμε τώρα. Γκόλιας, περνάει Γκόλιας, η κόντρα που θα γίνει. Πάμε να κατάξει ο Καλογιάννη. Καλογιάννης θα κάνει τη σέντρα και ένα αέριο εκεί του Κορέα, δεν θα βρει στόχο. Καλή φάση, καλή ευκαιρία στα πρώτα λεπτά. Για να δούμε τώρα. Βγαίνει ένα μπατήσα μπροστά, βγάζει το Σουκογιάννη, Σουκογιάννης και 0-1. Σουκογιάννης και 0-1 στο 9, ανοίγει το σκορ. Η τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα της Πηλαίας, ο Εθνικός Πηλαίας. 0-1 για τον Εθνικό. Φεύγει ο Κουκαλιανός. Κουκαλιανός πλασάρει και πάρα στα δίχτυα. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Αναστασιάδης, από την άλλη πλευρά πήγε η μπάλα, αυτός πήγε από την άλλη πλευρά. Παρέστησε ο Κουκαλιανός με την κίνησή του όλους και έτσι θα κάνει το 0-2 αμέσως λίγα λεπτά μετά στο 12. Στο 15 βρισκόμαστε. Τώρα για να δούμε. Έβαλε τον Σέρις, έβγαλε μόνο τον Ραμπατζίδη και τον γκολ. Το γκολ και 0-3. Στο 15ο λεπτό η ομάδα του Εθνικού Πηλαίας προηγείται 0-3 της ΑΕ Πηλαίας εδώ στο χόρτο. Για να τώρα. Γκόλιας προσπαθεί να βγάλει. Γκόλιας με τα αστερό προσπαθεί να γίνει το σουτ, το γκολ, όμως δεν θα μετρήσει. Δεν μετράει αυτό το γκολ που έβαλε ο Αναστασιάδης. Για να τώρα. Θα γίνει το δυνατό σουτ εκεί από τον Καλογιάννη. Η μπάλα θα καταλήξει out. Καλό αριστερό του Καλογιάννη, χωρίς όμως να βρει στόχο. Και ένα φάουλ τώρα. Δύο παίκτες ο Γκόλιας είναι πάνω και ο Σιδηρόπουλος. Ο Παπαδόπουλος Γιώργος τώρα θα δώσει, θα σφυρίξει. Τελικά Σιδηρόπουλος σουτάρει πάνω από τα δοκάρια η μπάλα. Καλό το φάουλ του Σιδηρόπουλου. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να μπει και θα σφυρίξει ο διαιτητής. Πέναλτι για την Μάρσια Πηλαίας, ο Στοκογιάννης που δεν πήγε στη φάση με το διαιτητή τι δίνεται και το γκολ. Γκολ με τον πέναλτι που εκτέλεσε ο Σιδηρόπουλος. Μέσα στην περιοχή θα γίνει εκεί σύγχυση, προσπαθούν να διώξουν ο Ντέρος και τελικά πάνω θα καταλήξει out. 1-3 το σκορ εδώ στην Πηλαία. Πρώτο ημίχρονο και ο Παπαδόπουλος θα σφυρίξει 1-3 το βράδυ. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά Αφή Τσιρόνα. Υδροκοπή, στράντζα, ψαλίδι, σίδερα, λαμαρίνες, ίνοξ, διάτρητα, κοπή, λέιζερ. Νέα κημητήρια, οδό Προσθέρμης με τηλέφωνο 231-0-307-547, Αφή Τσιρόνα. Δέσμα του πρώτου ημιχρόνου μείωσε με πέναλτι του Σιδηρόπουλου και πάμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ενδιαφέρον παιχνίδι στο θεσμό του κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Θα γίνει σέντα. Βγάλει εκεί. Αν το σουτ πάει να γίνει, δεν θα γίνει. Τώρα θα γίνει το σουτ. Ψιλοκρεμαστό η μπάλα φύγει πάνω από τα δοκάρια του Μπαλαμπάνη. Για να του πάλι Επιλέας που πιέζει. Κορέας. Κορέας και η μπάλα δίπλα από το κάθε δοκάρι. Καλή κίνηση με τον Κορέα. Δεν θα διώξει την πέτσε του Εθνικού Πηλαίας και πάλι Κορέας. Κορέας, ίδια φάση ακριβώς και πάλι ο Κορέας πρωταγωνιστής, δεν θα μπορέσει όμως να κάνει τον γκολ. Ο Μπαρόπουλος χάσει την μπάλα, ο Ντέρος ήταν, με συγχωρείτε,
Ο Ντέρος και από την άλλη πλευρά τώρα. Προσπαθεί να βγει ο Εθνικός, πηλέει στην επίθεση. Για να δούμε τώρα. Θα γίνεται στον τον Κουταλιανό και μεγάλη ευκαιρία όμως θα την πιάσει εκεί ο Αναστασιάδης. Φάουλ επιθετικό, δεν μετράει η φάση, θα σφυρίξει ο διαιτητής. Φάουλ επιθετικό, διαμαρτύρονται οι παίκτες Αεπηλέας για τους δύο παίκτες που τις συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Και μια κόκκινη εδώ στο τέλος, στο 93 του χρόνου, και μια κόκκινη στον Ντέρο, στον παίκτη της Αεπηλέας. Τελικό αποτέλεσμα, Αεπηλέας, Εθνικός Πηλέας, 1-3.